Στην παρουσίαση των πρώτων υποψηφίων και των βασικών θέσεων του συνδυασμού Καλαμάτα ξεκινάμε, προχώρησε η επικεφαλής και υποψήφια δήμαρχος Καλαμάτας Μαρία Οικονομάκου. Αρχικά παρουσίασε το λογότυπο και το σήμα του συνδυασμού και ανέλησε τις βασικές θέσεις του εκλογικού της προγράμματος με την παρουσία υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Το λογότυπο του συνδυασμού μας είναι σε φόντο κίτρινο και μπλε, υποδηλώνοντας το φως του ήλιου και το γαλάζιο της θάλασσας. Στοιχεία φυσικού κράτους της πατρίδας μας, που έχουν χαρακτηρίσει τη ζωή μας και έχουν αποτυπωθεί στον πολιτισμό και την ιστορία μας. Σήμα μας είναι το φουσκωμένο από τον ούριο άνεμο της αισιοδοξίας και της θέλησής μας για προσφορά στον τόπο, φανή του εκλογικού μας σκάφους, που ταξιδεύει με τη δύναμη της γνώσης των υποψηφίων μας, της υποστήριξης των φίλων μας και της έμφερνης αποδοχής της προσπάθειάς μας από πάγκολους συνδημότες μας. Η κυρία Οικονομάκου τόνισε ότι ο αγώνας του συνδυασμού της και η εκλογική του νίκη θα αποδείξει ότι διαθέτει ανδιαφυσβήτητα στοιχεία ενός ξεκινήματος, μιας αρχής για ένα νέο οργανωμένο και ελπιδοφόρο σχέδιο ανάπτυξης και προόδου για τον τόπο. Το ρήμα ξεκινάμε, που αποτελεί το δεύτερο συνθετικό του ονόματός μας, είναι το κύριο στοιχείο που θέλουμε να χαρακτηρίσει τη δημοτική μας διαδρομή. Θέλουμε με αυτό, χωρίς να μειώνουμε σε τίποτα τη διαχρονική προσφορά όλων όσων προηγούμενα υπερέξαν το Δήμο μας, να υπογραμμίσουμε ότι ο δικός μας αγώνας και η εκλογική νίκη του συνδυασμού μας έχει και θα επιδείξει ότι διαθέτει αδιαφυσβήτητα στοιχεία ενός ξεκινήματος μιας αρχής για ένα νέο, ακόμα πιο οργανωμένο, καινοτόμο και ελπιδοφόρο σχέδιο ανάπτυξης και πρόοδου. Κάλεσε όλους τους συνδυασμούς να καταθέσουν αναλυτικές προτάσεις για όλα τα ζητήματα του Δήμου και τους ζήτησε να τις συζητήσουν δημόσια πριν από τις εκλογές. Αρνούμε να μπω στην λογική των αόριστων υποσχέσεων. Αν θέλουμε να γίνουμε χρήσιμοι και ουσιαστικοί, ας φύγουμε από τα κοινότοπα και τετριμένα και ας πάμε στα μεγάλα και τα δύσκολα. Και εμείς είμαστε ένας δημοτικός συνδυασμός για τα μεγάλα. Συγκινημένη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, τόνισε αφήνοντας αιχμές κατά του Δημάρχου Παναγιώτη Νίκα ότι δεν υποστηρίζει το μοντέλο διοίκησης σύμφωνα με το οποίο τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο Δήμαρχο.